Η Ελλάδα λοιπόν και επίσημα είναι η πιο φτωχή χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέγα σκάνδαλο, 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης, τα οποία τα έφαγε η Νέα Δημοκρατία. Ο πρόεδρος της Μεγάλης Βρετανίας ανακοίνωσε ότι θα γίνεται απέλαση λαθροεπενδυτών στη Ρουάντα. Νέα προδοτική κίνηση από τη Νέα Δημοκρατία, κάτι που ανοίγει την κερκόπορτα για νομιμοποίηση των κατεχομένων εδώ στην Κύπρο. Καλησπέρα σε όλους. Έχουμε ένα μήνα να τα πούμε περίπου και ο λόγος που άργησα να ανεβάσω νέο βίντεο είναι γιατί είχα πάρα πολύ μοντάζ και με τη συνέντευξη του Δημήτρη Καρακώστα. 6 ώρες γύρισμα που βγήκε 3 ώρες συνέντευξη και με ένα άλλο βίντεο το οποίο θα δείτε μέσα στις επόμενες ημέρες. Τελειώσουν τα μοντάζ, συνεχίζουμε κανονικά. Ένα βίντεο την εβδομάδα, παιδιά, υπόσχομαι. Παραπάνω είναι πολύ δύσκολο. Η Ελλάδα λοιπόν και επίσημα είναι η πιο φτωχή χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με δημοσίευμα βόμβα από τους Financial Times. Τι να ξέρουν τα γατάκια των Financial Times. Εδώ οι Ελληναράδες ψηφίζουν Μητσοτάκη ή ψηφίζουν Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι υποστηρίζουν και αυτά τα νομοσχέδια του Μητσοτάκη. Τυπικά βέβαια λένε κάποιοι ότι η Βουλγαρία είναι πιο φτωχή χώρα από εμάς. Αν δούμε όμως τον πίνακα αυτόν που λέει μείωση 30% των πραγματικών μισθών, θα δούμε ότι η Ελλάδα είναι νούμερο 1 από το τέλος. 30% λοιπόν χαμηλότερη σε σχέση με τα προ της κρίσης επίπεδα. Η ελληνική οικονομία συρρυκνώθηκε σχεδόν κατά 30% από την αρχή της κρίσης. Όλο το άρθρο λοιπόν υπάρχει αναλυτικά και στο Pro News και σε δεκάδες ακόμα sites. Στην Κύπρο, ο 82χρονος παππούς πυροβόλησε λαθροεπενδυτή κλέφτη που εισέβαλε σπίτι του. Έφαγε 2,5 χρόνια φυλακή ενώ έχει πολλαπλά προβλήματα υγείας. Ο πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης ζήτησε με διάταγμα προεδρικής χάριτος να αποφυλακιστεί ο παππούς και οι δικαστές και οι εισαγγελείς τον έγραψαν στα φρύδια τους. Αυτό είναι πρωτοφανές, έτσι. Δεν γίνεται να απειλείσαι μέσα στο ίδιο σου το σπίτι και να μην μπορείς να βγάλεις σιδερικό. Ό,τι γίνεται και στην Αμερική. Τελικά πριν από 5 ημέρες αποφυλακίστηκε ο παππούς και μπράβο σας που κάνατε κοινοποίηση την είδηση του προβλήματος στα social media γιατί ήταν απαράδεκτο. Σε προάβλιο της εκκλησίας στο κέντρο της Αθήνας, την Μεγάλη Τετάρτη στο Ναό των Αγίων Ασωμάτων στο Θυσίο, είχαμε δύο LCD άνδρες οι οποίοι επιδόθηκαν σε μπουκιτσί στο προάβλιο της εκκλησίας μπροστά ακόμα και σε μικρά παιδάκια. Ευτυχώς η αστυνομία επενέβη, τους συνέλαβε και με μια πατριωτική κυβέρνηση θα είχαν φάει κάτι χρονάκια φυλακή. Με την κυβέρνηση του Κούλη όμως μέσα σε λίγες ώρες ήταν ελεύθεροι. Ολοκληρώθηκε η δίκη στο Μάτι. Εκεί όπου είχαμε τους περισσότερους νεκρούς που έχουν υπάρξει ποτέ σε εθνική τραγωδία. Γύρω στους 106 νεκρούς. Το αποτέλεσμα, ένοχοι 6 κατηγορούμενοι με ένα ποσό αστείο, χάδι των 40.000 ευρώ, το οποίο και αποπλήρωσαν κατευθείαν, και αθώοι 15 κατηγορούμενοι. Μέσα στους κατηγορούμενους που κρίθηκαν αθώοι ήταν ακόμα και συνεργάτες του σημερινού Μητσοτάκη, ο οποίος έχει πάρει ό,τι στελέχη φαντάζεστε από ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Και ξέρω ένα σωρό άτομα που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ και πλέον ψηφίζουν Μητσοτάκη, γιατί δεν έχει καμία απολύτως διαφορά. Ψηφίζει νόμο νομιμοποίησης λαθροεπενδυτών, για τους νέους γάμους και τις υιοθεσίες, για ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Νόμους που δεν θα τους ψήφιζε ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα σου λέει, γιατί όχι να ψηφίσουμε Μητσοτάκη. Εκεί έχουμε καταντήσει. Και αυτή η απόφαση δείχνει ότι και στα Τέμπη θα έχουμε ακριβώς το ίδιο πρόβλημα. Θα αθωωθούν πάρα πολύ. Μέχρι στιγμής θυμίζουμε ότι έχουν υπάρξει 7 καταδίκες σε ενόχους για τα Τέμπη με πρόστιμο 3,5 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία κατά ένα περίεργο τρόπο κατάφεραν και βρήκαν χρήματα αυτοί οι άνθρωποι και πλήρωσαν αυτό το υπέρογκο ποσό, δηλαδή 500 με 700 χιλιάδες ευρώ ο καθένας. Και ακόμα μέχρι σήμερα, ένα μήνα μετά, αναρωτιόμαστε που βρήκαν αυτά τα χρήματα. Μιλάμε για την πλήρη συγκάλυψη, έτσι. Αλλά προφανώς με την κυβέρνηση που έχουμε, όλοι θα κυκλοφορούν ελεύθεροι προκειμένου να καλυφθούν ο Καραμαλής, ο Τριαντόπουλος ή ακόμα και ο Μητσοτάκης. Τη στιγμή που η Ευρωπαία Εισαγγελέας ψάχνει να τους συλλάβει. Και για άλλα θέματα που θα αναφέρουμε στη συνέχεια. Στην Κύπρο, 80.000 αιτητές ασύλου. Από την πράσινη γραμμή, από τα κατεχόμενα, το 20% των αφίξεων. Ο πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης είπε ότι το 7% του πληθυσμού είναι μετανάστες. Εδώ θέλει μία διόρθωση. Μάλλον εννοείς λάθρο επενδυτές, δεν μπορώ να το πω. Γιατί μπορεί κάποιος να παρεξηγήσει αυτό το νούμερο. Μετανάστες είναι οι Ρώσοι, οι Ουκρανοί, οι Φιλιππινέζοι. Αυτοί είναι μετανάστες. Αυτοί που εισβάλλουν παράνομα με βάρκες είναι λάθρο επενδυτές. Και για όσους αναρωτιούνται, μα τι να κάνουμε με το μεταναστευτικό. Εδώ λοιπόν ο πρόεδρος της Μεγάλης Βρετανίας, ο Σούνακ, ανακοίνωσε ότι θα γίνεται απέλαση λαθροεπενδυτών στη Ρουάντα.
Ναι, σωστά ακούσατε. Ένας Ινδός πρωθυπουργός στη Βρετανία είναι πιο συντηρητικός και πιο πατριώτης μέσα στη βουλή του από τους αριστερούς. Είχε αντίδραση ότι είναι και καλά φασιστικό μέτρο το να κάνει απέλαση. Συγγνώμη, τι να κάνουμε. 10 εκατομμύρια, 50 εκατομμύρια, πόσους θα αντέξει η ελληνική επικράτεια εδώ πέρα. Γιατί η Βρετανία έχει ήδη δεκάδες εκατομμύρια. Να μας πούνε ποιο είναι το νούμερο που αντέχουμε, έτσι. 100 εκατομμύρια. Δεν θα μπει ένα φρένο. Ή θα φτάσουμε να μας κυβερνάει μία μέρα Ινδός πρωθυπουργός και Πακιστανοί δήμαρχοι, όπως γίνεται ήδη στη Βρετανία. Τι θα γίνει δηλαδή. Μου θυμίζει το stand-up comedy του Τσουβέλα που κάνει τον Αλβανό και λέει «Γεμίσαμε Έλληνες». Κάπως έτσι είναι ο Σούναξ σε αυτή τη φάση, ότι θέλει να κάνει απέλαση των λαθροεπενδυτών. Τη στιγμή που οι παππούδες του δύο γενιές πίσω ήταν και αυτοί λαθροεπενδυτές. Νέα εξέλιξη για τα Τέμπη, βρέθηκε ανθρώπινο DNA από τα οστά που εντοπίστηκαν στο οικόπεδο όπου έγινε το ξεμπάζωμα. Συνεχίζεται η συγκάλυψη. Έπρεπε να είχαν ήδη κλειστεί ισόβια όλοι οι υπεύθυνοι. Κλασικά θα κυκλοφορήσουν και πάλι ελεύθεροι αν στις 9 Ιουνίου ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Για το Μάτι δεν μιλούσε κανείς χρόνια τώρα. Για το Σάμινα, που είχαμε πάνω από 80 νεκρούς επί Πασόκ και έδιναν άδειες σε σαπιοκάραβα, πάλι δεν μιλούσε κανείς 20 χρόνια πριν και όλοι το έχουν ξεχάσει. Νέα προδοτική κίνηση από τη Νέα Δημοκρατία, τη στιγμή που η Κύπρος εδώ και 50 χρόνια είναι υπό παράνομη κατοχή, τώρα λοιπόν έχουμε και την νομιμοποίηση του Κωσόβου με πρόταση Μπακογιάννη και ψήφο νεοδημοκρατών ευρωβουλευτών. Κάτι που ανοίγει την κερκόπορτα για νομιμοποίηση των κατεχομένων εδώ στην Κύπρο. Δηλαδή να γίνουν ξεχωριστό κρατήδιο όπως έγινε και το Κόσοβο. Αυτό θα αρχίσει να γίνεται όταν οι πρώτες χώρες αρχίσουν να αναγνωρίζουν τα κατεχόμενα. Και θα γίνει κάτι ανάλογο με το Κόσοβο, έτσι. Τι πρέπει να κάνεις για να προστατέψεις την Κύπρο και εσύ? 9 Ιουνίου ψηφίζεις μόνο πατριωτικά κόμματα. Ο Γιώργος Αυτιάς και ο Στέφανος Κασελάκης πουλάνε τρέλα για το πατρίς θρησκεία οικογένεια. Ποια πατρίδα όταν στέλνεις όπλα στην Ουκρανία? Ποια θρησκεία όταν πέρασαν το νομοσχέδιο για τους νέους γάμους και τις υιοθεσίες και χρηματοδότησαν παραστάσεις όπως το Αδέσποτα Κορμιά, όπου είχαν την Παναγία γυμνώστηθη στο Σταυρό, ή σειρές όπως το Milky Way? Και ποια οικογένεια με δείκτη γεννήσεων 1,35 στους Έλληνες και που θέλουν να φτιάξουν το νέο μοντέλο οικογένειας? Ο Πανετολικός κλήθηκε σε απολογία για το πανό με την Καριστιανού που έλεγε «Μαρία όρμα τους, καμία ειρήνη χωρίς δικαιοσύνη». Δεν υπήρχε ούτε ίχνος προσβολής σε αυτό το πανό και όμως κλήθηκε ο Πανατολικός σε απολογία. Μιλάμε για Χούντα, έτσι. Δεν υπάρχουν πολλές διαφορές από τη Χούντα. Τότε οι κομμουνιστές βέβαια διώκονταν και βασανίζονταν. Τώρα οι Έλληνες είναι φτωχοί, δεν μπορούν να εκφραστούν δημόσια, από 1η Μαΐου μπορεί και να μας συλλάβουνε και πλέον πρέπει να δεχόμαστε και λαθροεπενδυτές στη χώρα μας, αλλά και τη φτωχοποίηση. Οπότε ίσως και με τη Χούντα να ήταν καλύτερα από τη Χούντα του Μητσοτάκη. Η Νέα Δημοκρατία ζήτησε έπαρση της πολύχρωμης σημαίας σε όλα τα ξενοδοχεία της χώρας. Για το φωνικό των Αγίων Αναργύρων με τη δολοφονία της 28χρονης, υπάρχει βίντεο που δείχνει καρέ-καρέ τη δολοφονία. Ήταν μαζί με τον φίλο της. Και λέει, τι να κάνω, θα γυρίσω στο τμήμα. Πήγε να επιστρέψει στο αστυνομικό τμήμα και εδώ πέρα όρμηξε ο τρελός ο πρώην της και τη μαχαίρωσε πισόπλατα. Στο αστυνομικό τμήμα, όταν πήγε, δεν της προσφέρθηκε αρχικά καμία βοήθεια. Της είπαν να καλέσει το 100 και στο 100 της είπαν ότι το περιπολικό δεν είναι ταξί. Ελλάδα 2.0. Αντί να παραιτηθεί ο Χρυσοχοίδης, κλασικά δεν άνοιξε ρουθούνη. Βρήκανε νέο σταθμάρχη και τα φόρτωσαν στους αστυνομικούς, έτσι. Και αυτή την ξεφτυλοκυβέρνηση υπάρχουν άτομα τα οποία θα την ψηφίσουν όταν δεν μπορεί να κυκλοφορήσει μια γυναίκα ελεύθερη στο δρόμο. Ο Σφαγιανάκης, δείτε τι έλεγε. Το έγκλημα, σύμφωνα με πληροφορίες μου, το όθησε η κοινωνική δικτύωση. Τα social media, παιδιά, φταίνε για το έγκλημα. Η κοπέλα ήταν χαρούμενη, ευτυχισμένη. 2 μήνες περνούσε καλά. Είσαι καλά! Το έβγαζε προς τα έξω. Ο άλλος του στόλκερ. Τι είναι αυτό? Βλέποντας λοιπόν αυτός ότι αυτή περνάει καλά. Στόλκερ. Είναι ένα σημείο το οποίο δεν θίξαμε καν. Μα τι λέει αυτός ο άνθρωπος? Μου έστειλε τώρα ένα μήνυμα. Έχετε δει τα κοινωνικά της δίκτυα? Απαντώ ότι αν αυτά που λένε τα έχει γράψει, δυστυχώς έβγαζε προς τα έξω αυτό που ένιωθε. Άλλο γι' αυτό. Η Γαλήνη. Η Γαλήνη όμως αυτή κάποιος ενοχλούσε. Α, μπράβο. Όλα ήταν μηνύματα προς αυτόν. Ότι εγώ είμαι ήρεμη, είμαι σε άλλη σχέση, είμαι αλλού, περνάω καλά. Δηλαδή, όσες έχουν πρώην οι οποίοι είναι ψυχάκηδες, δεν θα πρέπει να ανεβάζουν φωτογραφίες στα social media στις οποίες δείχνουν ότι περνάνε καλά. Δεν θα πρέπει να ανεβάζουν τίποτα στα social media, γιατί μπορεί αυτοί οι ψυχάκηδες να τις δολοφονήσουν οποιαδήποτε ώρα και στιγμή. Καλά των ανθρώπων, δυστυχώς, δεν είναι όλα ισορροπημένα. Ο τρόπος του εγκλήματος, 100 άτομα να έχει το αστυνομικό τμήμα θα την εκτελούσε. Τέλος. Αυτό μας λέει ο Σφαγιανάκης, ότι η αστυνομία δεν μπορεί να προστατεύσει τους πολίτες. Αντί να τον συλλάβουν τον κερατά την πρώτη μέρα, τα πρώτα μηνύματα που έστελνε, να τον συλλάβουν προληπτικά, να τον κρατήσουν κάτι μερούλες μέσα των ψυχάκια,
τον αφήσαν να κυκλοφορούσε ελεύθερος. Μιλάμε για κατάντια. Δεν μπορεί να κυκλοφορήσει μια γυναίκα ελεύθερη. Φοβάται να τη δολοφονήσει ο κάθε ψυχάκιας πρώην της ή ο κάθε λαθροεπενδυτής. Και αυτό εδώ πέρα λέγεται κράτος. Η αστυνομία για μένα, ναι, η αστυνομία έπρεπε να έχει 5 άτομα 10 μέσα. Όμως, όσα και να είχε σύμφωνα με την εκτίμηση μου. Αναπόφευκτο δηλαδή. Ναι, ήταν για μένα αναπόφευκτο. Ο τρόπος που εκτέλεσε. Δεν ότι αν δεν γινόταν εκεί, θα γινόταν εκεί. Παρακάτω θα την έπιανε και θα βρισκόταν. Άρα δεν μπορεί να έχει ένα άνθρωπο ένα αστυνομικό κάθε μέρα από τη μέρα. Τελείως. Νόμος αμπαράβαντος. Άρα αυτή τη στιγμή, ναι, η αστυνομία ευρέθηκε ελλιπής σε θέμα δύναμης. Όμως, ο τρόπος εκτέλεσης, οφείλουμε να πούμε εδώ, ήταν τέτοιος καθηλωτικός. Δηλαδή θα την εκτελούσε έτσι κι αλλιώς. Έτσι κι αλλιώς θα την εκτελούσε. Δηλαδή, πρώτον, τα social media δημιουργούν δολοφόνους. Δεύτερον, αν σκοτώσεις κάποια, τότε φταίνει τα social media, του έδωσε και άλοθη. Και τρίτον, αν κάποιος απειλεί ότι θα σε σκοτώσει, η ελληνική αστυνομία δεν θα κάνει τίποτα, θα σε σκοτώσει έτσι κι αλλιώς. Όλα αυτά σε αντίθεση με την Αμερική, όπου ο κάθε αστυνομικός μπορεί και κρατάει σιδερικό και μπορεί να το βγάζει και έξω όποτε χρειάζεται. Και δεν εννοώ να το βγάζει έξω σε περιπτώσεις όπως του Αλέξη Γρηγορόπουλου. Εννοώ να το βγάζει έξω σε περιπτώσεις όπου κάποιος ψυχάκιας θα πάει να την πέσει σε κάποια, όπου κάποιος κλέφτης θα οπλοφορήσει ή μπορεί να κρατάει μαχαίρι ή μπορεί να απειλεί κόσμο έξω. Σε κάθε περίπτωση αστυνομικός θα πρέπει να βγάζει σιδερικό και να κάνει αυτό που ξέρει καλά. Αυτά γίνονται κανονικότατα στην Αμερική. Έχω συγγενείς στην Αμερική και μου λένε ότι τα μπαμ και μπούμ με τους Μεξικανούς είναι καθημερινό φαινόμενο και διάφορους λαθροεπενδυτές που έχουν εκεί. Και θα πρέπει να υπάρξει και νομιμοποίηση σιδερικών εντός της οικίας για τους πολίτες. Αυτό το έχει πει και ο Βελόπουλος στη Βουλή. Γιατί έτσι κάθε κλέφτης δεν θα μπουκάρει έτσι εύκολα σε σπίτια για να κλέψει όταν ξέρει ότι μπορεί να βρεθεί ξαπλωμένος. Και δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό. Το Δεκέμβριο στη Σαλαμίνα, μία 43χρονη είχε ζητήσει βοήθεια στο αστυνομικό τμήμα και της είπανε: αν γίνει τίποτα, πάτησε το panic button. Τρεις μέρες μετά, ο 71χρονος ψυχάκιας στη Σαλαμίνα την δολοφόνησε. Τότε όμως το Δεκέμβριο δεν είχε γίνει τόσο σάλλος όσο έγινε τώρα με το περιστατικό στους Αγίους Συναργύρους και έτσι το θέμα καλύφθηκε. Άρα λοιπόν αυτό είναι καθημερινό φαινόμενο, έγινε τώρα δεύτερη φορά και θα γίνει και άλλες φορές γιατί δεν μας είπαν και επίσημα πόσα μέτρα πήραν και τι μέτρα να πάρουνε. Εδώ έγινε δυστύχημα παύλα έγκλημα στα Τέμπη και μερικούς μήνες μετά παραλίγο να ξαναγίνει. Κανένα μέτρο δεν παίρνουνε, είναι όλα στον αυτόματο πιλότο. Εδώ πέρα όπως βλέπετε ο διευθυντής κυκλοφορίας του ΟΣΕ που σκοτώθηκε σε τροχαίο μετά τα Τέμπη λίγες μέρες μετά όλο τυχαίως μαζί με ένα ακόμα στέλεχος του ΟΤΕ, τον έχουνε και φαίνεται ότι υπέγραφε διάφορα έγγραφα έως και 6 μήνες μετά από τα Τέμπη. Χρησιμοποιούσαν κανονικά τη σφραγίδα του και δεν ανοίγει ρουθούνι ούτε σε αυτό το θέμα. Μιλάμε για συγκάλυψη εγκλήματος. Μετά από όλα αυτά, έχω ανοίξει και γκάλοπ στο Facebook group Έρευνες Αγοράς. Υπάρχει γκάλοπ ποιο κόμμα θα ψηφίσετε στις ευρωεκλογές. Προηγείται ο Βελόπουλος, δεύτερη έρχεται η Λατινοπούλου. Για μένα είναι η καλύτερη τακτική διότι η Λατινοπούλου θέλει ένα 3% να μπει στην Ευρωβουλή και θα μπει η ίδια στην Ευρωβουλή η Λατινοπούλου, ενώ ο Βελόπουλος δεν έχει ανάγκη, θα μπει ο Μανώλης Φράγκος, θα μπουν και άλλα στελέχη. Απλά θεωρώ ότι η Λατινοπούλου αυτή τη στιγμή έχει πιο πολύ την ανάγκη για να ανέβει στο 3% και να μπει η ίδια Ευρωβουλή και να τους ταχώσει και να τους πάει καροτσάκι με τη woke ατζέντα. Διότι αν δεν πιάσει το 3% και πιάσει ένα 2,1%, το ποσοστό αυτό δυστυχώς θα μοιραστεί στα μεγάλα συστημικά κόμματα. Οπότε προκειμένου να μπει η Φωνή Λογική στην Ευρωβουλή, θα πρέπει όσοι έχουμε αποφασίσει να ψηφίσουμε να πάρουμε και ένα ακόμα άτομο μέσα. Ξαναλέω ότι ψηφίζουμε στρατηγικά. Αυτή τη στιγμή, αν δεν είχαμε εθνικές εκλογές, μπορώ να σας έλεγα ψηφίζουμε Βελόπουλο γιατί έχει κάνει την καλύτερη αντιπολίτευση. Αλλά στην παρούσα φάση θεωρώ ότι στις ευρωεκλογές, στρατηγικά όσοι έχουν το δίλημα, καλύτερα να βάλουν την ίδια τη Λατινοπούλου μέσα Ευρωβουλή, γιατί είναι χρυσή ευκαιρία με τις συντηρητικές δυνάμεις εντός της Ευρωβουλής να γίνει κάτι πολύ ουσιώδες. Αυτά λοιπόν, 9 Ιουνίου πηγαίνουμε όλοι και ψηφίζουμε. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξή σου και ευχαριστώ πάρα πολύ όλους εσάς και για την υπομονή που κάνατε αυτόν τον ένα μήνα που δεν ανέβαζα βίντεο. Ευτυχώς δεν είχα πολλές διαμαρτυρίες, έχω όμως πολλές προβολές και ευχαριστώ πάρα πολύ για τα like, τα σχόλια και την υποστήριξή σας. Τα λέμε την άλλη εβδομάδα πάλι. Θα σας έχω ένα πολύ ευχάριστο και ένα πολύ δυσάρεστο θέμα σε δύο τελείως διαφορετικά βίντεο, τα οποία μπορεί να ανέβουν και τα δύο την άλλη εβδομάδα. Να έχετε ένα καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση όλοι σας, να περάσετε όμορφα. Τα λέμε και να στολικά.